Θα πάμε στο Παρίσι και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Πικραμένο, ο οποίος είναι και εμπειρογνώμονας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ζητήματα ασφάλειας και λειτουργίας των υπηρεσιών των σκληρών δομών ενός κράτους. Καλημέρα κύριε Πικραμένε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, διόρθωση Μασσαλία, έτσι όχι Παρίσι. Ναι, Μασσαλία, έχετε δίκιο, συγγνώμη. Εντάξει. Κύριε Πικραμένε, θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας σας, γιατί ιδίως μετά το βιβλίο σας «Μίτ στη φωλιά του τουρκικού παρακράτους», αντιληφθήκαμε ότι έχετε διαβάσει, έχετε ασχοληθεί, έχετε ερευνήσει με τη βοήθεια και άλλης ομάδας βεβαίως τη λειτουργία των υπηρεσιών. Θέλω να σας ρωτήσω, πριν από την έναρξη της επίθεσης της Ρωσίας, αν έχουν βγει κάποια κρίσιμα συμπεράσματα, είναι μια πτυχή που δεν την έχουμε πολύ συζητήσει όλο αυτό το διάστημα, για το πώς λειτουργούν οι μυστικές υπηρεσίες σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, εννοείται ότι στα πλαίσια μιας στρατιωτικής επιχείρησης, μήνες πριν, μην πούμε χρόνια πριν, οι υπηρεσίες πληροφοριών κάνουν αυτό που ξέρουν να κάνουν, δηλαδή τη συλλογή πληροφοριών και μετά την επεξεργασία, την ανάλυση και την παραγωγή αυτό που λέμε πληροφοριακών δελτίων. Πόσο μάλλον στην Ουκρανία που από το 2014 έχουμε την υπόθεση της Κρυμαίας και του Ντονμπάς, πόσο μάλλον από το 1991, διότι εχθές άκουγα τον πρέσβη της Ρωσίας στην έδρα του ΟΗΕ, ο οποίος μιλούσε πάλι για την ιστορική διάσταση αυτής της υπόθεσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και οι τρεις ρωσικές υπηρεσίες, δηλαδή η υπηρεσία εξωτερικών, η υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών και η υπηρεσία πληροφοριών εσωτερικού, διότι για τους Ρώσους το βαθύ κράτος, αν θέλετε, η Ουκρανία δεν θεωρείται χώρα εξωτερικού, θεωρείται χώρα εσωτερικών υποθέσεων. Άρα και οι τρεις υπηρεσίες πληροφοριών του Κρεμλίνου δραστηριοποιούνται χρόνια τώρα εντός της Ουκρανίας, έχουν στρατολογήσει στελέχη και από τα σώματα ασφαλείας, αλλά και από τις υπηρεσίες κατασκοπίας-αντικατασκοπίας για την επόμενη μέρα, κύριε Σαχίνη. Νομίζω όμως μπορούμε να τα πούμε αυτά στην πορεία. Πείτε μου από την αντίθετη πλευρά, διότι είναι και οι αντίστοιχες, είναι η μάχη των υπηρεσιών, των μυστικών. Είναι και οι υπηρεσίες της Ουκρανίας και προφανώς, για να μην γελιόμαστε τώρα, είναι και οι υπηρεσίες της Δύσης. Δεν μπορώ να σκεφτώ δηλαδή ότι η CIA ή η MIX ήταν απ' έξω. Λοιπόν, και η CIA και η MI6, δηλαδή η Βρετανική υπηρεσία, αλλά να μην ξεχνάμε και τους Γερμανούς, κύριε Σαχίνη, δηλαδή την BND, την αντίστοιχη CIA της Γερμανίας, οι οποίες ειδικά το τελευταίο διάστημα όσον αφορά τις δορυφορικές εικόνες και όσον αφορά αυτό που ονομάζουμε το signal intelligence, δηλαδή υποκλοπή επικοινωνιών από ηλεκτρομαγνητικές πηγές, από τα email μέχρι τις δορυφορικές επικοινωνίες, τροφοδοτούν 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Γενικό Επιτελείο του Κιέβου. Μάλιστα. Άρα εικόνα είχαν και μεν και δε, για να τα λέμε να καταλαβαινόμαστε σε ένα πόλεμο. Εννοείται ότι είχαν εικόνα και θα ήθελα, αν μπορώ, να κάνω μία μικρή παρέμβαση, όχι παρέμβαση, μία συμβουλή σε όσους βγαίνουν αναλυτές, ακόμα και καθηγητές πανεπιστημίου στην Ελλάδα, οι οποίοι άκουγα πριν την προηγούμενη εβδομάδα τον κύριο Μάζη, ο οποίος είναι έγκριτος καθηγητής και μιλούσε για την γελιοποίηση της CIA. Συγγνώμη, αλλά αυτά δεν μπορούμε να τα λέμε στον αέρα. Οι δυτικοί, κύριε Σαχίνη, για να το ακούνε και οι ακροατές σας, επέλεξαν επίτηδες να αποχαρακτηρίσουν όλα τα διαβαθμισμένα έγγραφα των μυστικών υπηρεσιών και να τα βγάλουν στη φόρα, να τα δημοσιεύσουν πριν την έναρξη των επιχειρήσεων. Ενώ, για ποιο λόγο, κύριε Σαχίνη? Για να αφαιρέσουν από τον Πούτιν και το ρωσικό στρατό το λεγόμενο πλεονέκτημα του εθνιδιασμού. Δηλαδή, ξέρουμε πώς είστε, πού είστε, ποια η διάταξη άμυνας, μην κάνετε κίνηση, έχουμε λάβει τα μέτρα μας.
Μάλιστα. Αυτό τώρα, βέβαια. Τώρα μισό λεπτό να διευκρινίσω. Δεν είναι πολιτική, έτσι. Προφανώς. Αυτό είναι στα πλαίσια του λεγόμενου ψυχολογικού πολέμου. Εγώ δεν είμαι υπερασπιστής κανενός, κρίνοντα, αλλά η γελιοποίηση, κατά τη ρίση όντως του κυρίου Μάζη, η οποία δεν είναι την περασμένη εβδομάδα, είναι πριν 15 μέρες, έγινε όταν αναγγέλθηκε πολύ συγκεκριμένα η 16η Φεβρουαρίου ως ημέρα εισβολής. Και είπε ότι αυτό είναι γελιοποίηση. Δεν δίνει ραντεβού στην εισβολή. Αυτό είχε πει ο άνθρωπος, για να είμαστε δίκαιοι. Όμως μου λέτε ότι είχαν απόλυτη εικόνα κειμένικη ιδέα. Το δεύτερο ερώτημα, επειδή τα ξέρει. Αν θέλετε, είναι από τις ελάχιστες φορές, διότι η CIA, αν θέλετε, έχει στην καμπούρα της τρία φιάσκα. Το ένα είναι η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Το δεύτερο είναι η 11η Σεπτεμβρίου και το τρίτο είναι η υπόθεση με την είσοδο των Ταλιμπάν στην Καμπούλ. Άλλο θέλω αυτή να... την περίπτωση οι δυτικές υπηρεσίες έπραξαν την αποστολή τους ως προβλέπετε. Μάλιστα. Εγώ άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Έχει ξεσπάσει η πολεμική σύραξη με την είσοδο των Ρώσων στην Ουκρανία. Θέλω να μου πείτε, παίζει εκατέρωθεν το fake news? Έχετε εντοπίσει? Εννοείται, όταν βγαίνει ο πρόεδρος της Ουκρανίας και λέει 2.800 νεκροί Ρώσοι στρατιώτες, 3.000 σήμερα, 3.200, και αυτά αναπαράγονται 24 ώρες το 24ωρο, γιατί εγώ παρακολουθώ, αν θέλετε, από εδώ που είμαι, τα διεθνή δίκτυα και βλέπω ό,τι βγαίνει από το γραφείο τύπου της Προεδρίας της Ουκρανίας, για παράδειγμα, μέσα σε ελάχιστα λεπτά γίνεται πρώτη είδηση στα δελτία. Εννοείται, αυτά ονομάζονται, κύριε Σαχίνη, είναι τα λεγόμενα ενεργά μέτρα. Η ΚΚΕ έχει την παραδοσιακή σχολή. Μην νομίζετε, η κουλτούρα των Ουκρανών προέρχεται από την κουλτούρα της ΚΚΕ. Άρα μιλάμε, παίζουν και οι δύο στο ίδιο γήπεδο. Στο ίδιο ταμπλό, μάλιστα. Κατάλαβα. Με ρωτάνε πάρα πολύ η πλευρά των λεγόμενων ουκρανικών και δυτικών υπηρεσιών μοχλεύει, γιατί είμαστε πολεμική τέτοια και για λόγους προπαγάνδας, οτιδήποτε υφίσταται από την πλευρά της Ρωσίας. Μπορεί, λέει, να μας πει ο κύριος Πικραμένος, οι Ρώσοι που επικαλέστηκαν τα υπαρκτά γεγονότα της οκταετίας με ρωσόφωνους ή Ρώσους στα Ανατολικά. Γιατί δεν παίζουν σε αυτό το πεδίο τώρα? Δηλαδή, γιατί δεν κάνουν και αυτή την αντίστοιχη προπαγάνδα με τους αμάχους στα Ανατολικά της Ουκρανίας? Έχετε μια εξήγηση? Στα Ανατολικά της Ουκρανίας ήδη προελάβουν οι ρωσικές δυνάμεις. Εγώ είδα πριν από δύο μέρες. Ναι, άλλο ερώτησαν. Καταλαβαίνω τι λέτε. Υπήρξε, αν δεν ξέρω αν το είδατε, εικόνα όπου είχε χτυπηθεί με όλμους ένας βρεφονηπιακός σταθμός, ένα νηπιαγωγείο στα Ανατολικά, κοντά στον Ντονιέτσκ. Παίξανε και οι Ρώσοι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι, σας άκουγα πριν από λίγο, στο χάος του πολέμου. Ναι. Η Ουκρανία είναι μια τεράστια χώρα, είναι μια μισή φορά η Γαλλία. Μιλάμε για 45 εκατομμύρια. Στο χάος του πολέμου, αυτή η μικρή αποσπασματική εικόνα ενός βομβαρδισμένου νηπιαγωγείου δεν μετράει. Εδώ η ουσία είναι να μπουν στο Κίεβο. Να μπουν στο Κίεβο, να δολοφονηθεί ή να φύγει ο Ουκρανός πρόεδρος και να προκληθεί πανικός στο Γενικό Επιτελείο. Αυτή είναι η ουσία. Εκεί το θέλει ο Πούτιν να το τελειώσει τις επόμενες 48 ώρες. Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω. Η Ρωσία επικαλέστηκε, το ξέρετε αυτό, θέματα εθνικής ασφαλείας, την επέκταση του ΝΑΤΟ, ένα μεγάλο μέρος στο διάγγελμά του ο Ρώσος πρόεδρος το αφιέρωσε στην ιστορική διάσταση περί Ουκρανίας, Ρωσίας κτλ. Είπε ότι επί τόσα χρόνια περιμέναμε τις εγγυήσεις ασφαλείας, σταθερότητας, υποσχέσεις δεν τις κάνατε, όλο το λέω πολύ γρήγορα, έβαλε αυτό το αφήγημα και ταυτόχρονα υπενθύμισε ότι 8 χρόνια περιμένουμε να εφαρμόσετε αυτό που εσείς υπογράψατε μαζί μας, συνθήκη Μίνσκ 2, και ανταυτού είχαμε μία συστηματική εξόντωση και ουκρανοποίηση των ρωσόφιλων περιοχών. Ναι. Είναι μόνο αυτό κατά εσάς? Δεν είναι μόνο αυτό. Την προηγούμενη Παρασκευή είχατε την τηλεοπτική εκπομπή στις αντιθέσεις και συμμετείχε και ο Κόρθας ο Γρίβας και ο Σταύρος ο Λιγερός, όπως και άλλοι έγκριτοι αναλυτές. Κανείς όμως δεν αναφέρθηκε
σε αυτό που συμβαίνει στην Ρωσία τα τελευταία 10-15 χρόνια με την παρουσία του Αλεξάντερ Ντούγκιν. Δεν το ξέρουν πολύ στην Ελλάδα. Για να το πούμε συνοπτικά, όπως μετά το 2002 είχαμε τον Αχμέντ Νταβούτογλου και το στρατηγικό βάθος, δηλαδή τον θεωρητικό στην κυβέρνηση Ερντογάν, ο αντίστοιχος για τους Ρώσους είναι ο Αλεξάντερ Ντούγκιν, ο οποίος είναι καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας. Ο Ντούγκιν λοιπόν έχει, αν θέλετε, είναι ο πατέρας του λεγόμενου ευρασιατισμού. Τι λέει εν ολίγης? Υπήρχαν τρεις ιδεολογίες στον 20ο αιώνα οι οποίες έχουν χρεοκοπήσει: ναζισμός, κομμουνισμός, φιλελευθερισμός. Η τέταρτη ιδεολογία είναι ο ευρασιατισμός. Αυτό λοιπόν πουλάει ο Ντούγκιν και βάζει τη Ρωσία στο κέντρο αυτής της θεωρίας, θεωρώντας, αν θέλετε, τη Μόσχα την τρίτη Ρώμη, μετά δηλαδή τη Ρώμη και την Κωνσταντινούπολη. Αυτή λοιπόν η θεωρία που, αν θέλετε, ήταν περιθωριακή το 91, 92, 93, δηλαδή τα χρόνια Γέλτσιν, από το 2000 μετά έχει γίνει mainstream στη Ρωσία. Με αποτέλεσμα ο Ντούγκιν να βγαίνει στα κανάλια, να έχει εκπομπή δική του και να έχει ασπαστεί ο ίδιος ο Πούτιν όλη αυτή τη λογική του Ντούγκιν. Που σημαίνει ότι όταν βγαίνει ο Πούτιν και λέει ότι η Ουκρανία δεν υπάρχει ως κράτος, από πίσω βρίσκεται ο Ντούγκιν. Είναι σαν να του έγραψε την ομιλία ο ίδιος ο Ντούγκιν. Ο Ντούγκιν, ο οποίος, αν θέλετε, η ιδεολογία του είναι μια ιδεολογία συνωμοσίας, ακροδεξιάς και ενός αυταρχικού συντηρητισμού. Αυτό λοιπόν επισημαίνουν όλοι οι αναλυτές, ότι η υπόθεση της Ουκρανίας δεν περιορίζεται μόνο στα λεγόμενα τεχνικά θέματα ή τα θέματα εθνικής ασφαλείας. Πάει μακριά η βαλίτσα, αν θέλετε. Έχει μπει ιδεολογία εκεί που έπρεπε να υπάρχει λογική. Μάλιστα. Τώρα θέλω να πείτε το αντίστροφο, γιατί είστε ένας άνθρωπος που τα βλέπει ψυχρά. Είτε αρέσει σε αυτόν που τα ακούει, είτε δεν αρέσει, τα βλέπει ψυχρά. Απ' την άλλη πλευρά, ο νυν ηγέτης Ουκρανίας εξελέγει, ναι, γιατί πολλοί το λησμονούν αυτό, και είναι, ναι, και μάλιστα ρωσόφωνος και εξελέγει και με ψήφους των ρωσόφωνων περιοχών, ναι, και εξελέγει σε μία λογική ότι θα εφαρμόσει τις συμφωνίες Μίνσκ 2. Ποιος δυναμίτιζε από την πλευρά της ουκρανικής κυβέρνησης την εφαρμογή αυτών των συμφωνιών και τη βίαιη, όπως λένε οι ανατολικοί στην Ουκρανία, ουκρανοποίηση της περιοχής με διάφορα διατάγματα? Και εκεί τι ακριβώς γίνεται, έχουμε εικόνα? Ξέρετε, για τους Ρώσους ο συγκεκριμένος, δηλαδή ενώ αναφέρομαι στον πρόεδρο της Ουκρανικής Δημοκρατίας, το Ζελένσκι, θεωρείται, ναι, θεωρείται γραφικό άτομο. Θεωρείται, αν θέλετε, το γεγονός ότι υπήρξε και ηθοποιός ο οποίος παρίστανε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κλπ. Θεωρείται μαριονέτα, θεωρείται, αν θέλετε, άνευ βάρους και υπόστασης. Από τη στιγμή που στις ΗΠΑ ανέλαβε ο Biden, Biden σημαίνει 80 ετών, σημαίνει άνθρωπος του ψυχρού πολέμου, απέναντι σε έναν Πούτιν των 70 ετών, άρα μιλάμε για δύο καθαρά προϊόντα του ψυχρού πολέμου, πλέον, αν θέλετε, είχε μπει πλέον το νερό στο αυλάκι. Αλλά να δούμε λίγο και την ψυχοσύνθεση του Πούτιν. Ο Πούτιν, όλοι γνωρίζουμε ότι ήταν αξιωματικός πληροφοριών στην πρώτη διεύθυνση της ΚΚΜ, έτσι, στο εξωτερικό. Και να σας δώσω και μία είδηση, γιατί παρακολουθούσα εχθές το γαλλικό δελτίο ειδήσεων. Στο φάκελο του Πούτιν στην διεύθυνση προσωπικού της ΚΚΜ, στον υπηρεσιακό φάκελο εννοώ, υπάρχει υποσημείωση που λέει ότι τον άνθρωπο αυτόν δεν μπορούμε να τον βάλουμε σε κρίσιμα πόστα στο εξωτερικό, διότι έχει αδυναμία ανάλυσης της κατάστασης. Αυτά σας τα λέω τη δεκαετία του 80. Διότι βγαίνουν πολλοί και προσπαθούν να καταλάβουν, και η δήλωση που έκανε για ενεργοποίηση των πυρηνικών όπλων, αν πρόκειται για μπλόφα ή αν πραγματικά ο Πούτιν είναι αποφασισμένος να το πάει μέχρι τέλους, έτσι όπως του έχει συμβουλεύσει, αν θέλετε, και ο ίδιος ο Αλεξάντερ Ντούγκιν. Δηλαδή έχουμε μπει πλέον στην εποχή της ψυχανάλυσης, κύριε Σάκης. Τώρα, κύριε Πικραμένε, η Ουκρανία από την άλλη, η ουκρανική κυβέρνηση, ο Ζελένσκι, έπαιξε το παιχνίδι του πρόθυμου
να κάνει την, ας το πω με πολλά εισαγωγικά, βρώμικη δουλειά, μοχλεύοντας περαιτέρω αυτό που κι εσείς έχετε περιγράψει πολλές φορές για μεγάλες χώρες, ο ζωτικό χώρο, δηλαδή αυτό το να μπούμε στο ΝΑΤΟ, έπαιξε το παιχνίδι από την άλλη, θεωρείτε? Εννοείται ότι έπαιξε το παιχνίδι. Κοιτάξτε να δείτε, τι επιλογές έχει η Ουκρανία, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Το θέμα είναι ότι στη Ρωσία δεν είμαστε σε αυτή τη λογική μόνο της εθνικής... Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Ναι, μόνο της εθνικής ασφάλειας. Είμαστε στη λογική ότι δεν υπάρχεται. Ότι η Ουκρανία ήταν ένα κατασκεύασμα του Στάλιν, της Σοβιετικής Ένωσης, πριν ήταν Ρωσία, όπως είναι και το Καζακστάν. Τα έχει πει ο Ντούγκιν, τα λέει εδώ και 10-15 χρόνια. Τώρα πλέον αυτά τα πράγματα τα βλέπουμε επί του πεδίου. Κανείς δεν το περίμενε ότι μια ακραία ιδεολογία, γραφική σε πολλά σημεία, θα υλοποιείται εν έτη 2022. Εκεί είμαστε, κύριε Σαχίνη. Ζούμε δηλαδή, γράφεται ιστορία αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πόσοι το συνειδητοποιούν. Εδώ, χθες που έκανε το αίτημα εσπευσμένος και άκομψα ο Ζελένσκι, αλλά στην απόγνωση, για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε το ακραίο που κυκλοφόρησε στο εσωτερικό της Πολωνίας από επίσημα κόμματα? Μα ένα κομμάτι της Δυτικής Ουκρανίας είναι δικό μας. Αν θέλετε να μπείτε, ελάτε να μας τα δώσετε. Καταλαβαίνετε τώρα τι ανοίγει εδώ, συνολικά. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο, το οποίο το επίσης το παρακολουθείτε εκ του σύνεγγης. Εχθές είχε στη, τελικά μετά τα μπρος πίσω, πήρε ο Αμερικανός τηλέφωνο ο Υπουργός Εξωτερικών και μας είπε ο Τσαβούσογλου ότι θα εφαρμόσει ακριβοδίκαια, επικαλούμενο στο διεθνές δίκαιο, τη συνθήκη του Μοντρέ για το καθεστώς, Μοντρέ να το πω και με προφορά, για το καθεστώς των στενών και την είσοδο-έξοδο προς τον εύξηνο πόντο. Πώς το αποκωδικοποιείτε όλο αυτό το μπρος πίσω και το ρόλο της Τουρκίας? Η Τουρκία, όπως και το Ισραήλ, αυτή τη στιγμή πατάει σε δύο βάρκες, έτσι, και με την Ουκρανία και με τη Ρωσία. Με τους πρώτους έχουμε τον Μπαϊρακτάρ, με τους δεύτερους έχουμε S-300 και το Αφουγιού. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα θα κλείσει τα στενά, τα Δαρδανέλια ο Νταβούτογλου και ο Ερντογάν. Μα βρίσκεται ήδη στη Βόρεια Θάλασσα όλος ο στόλος. Και είμαστε ήδη στην έκτη μέρα αυτά, τα συζητάς. Εβδομάδες πριν ξεκινήσει η στρατιωτική επιχείρηση. Αυτά που κάνει τώρα είναι καθαρά επικοινωνιακά κόλπα των Τούρκων. Μες. Επί του πεδίου, σε τακτικό δηλαδή επίπεδο, δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα. Ναι, αλλά από την άλλη, από ό,τι βλέπω, ικανοποιείται και η Δύση που πήρε θέση ο Τσαβούσογλου τώρα. Καταλάβατε? Και ικανοποιείται και η Ρωσία. Το ξέρουμε. Ναι. Δευτέρα με Τρίτη, οι διαφορές, πώς το λένε, οι κολοτούμπες, είναι από τη μία μέρα στην άλλη. Όπως το Ισραήλ, έτσι και η Τουρκία προσπαθεί αυτή τη στιγμή να παίξει τον λεγόμενο διαμεσολαβητή. Μόνο που δεν έχουν καταλάβει ότι ο Πούτιν δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία για να πατήσει φρένο. Πάει για Κίεβο. Μπορεί να του βγει, μπορεί και όχι. Από ό,τι φαίνεται, ακόμα και να του βγει, ουδής γνωρίζει πώς θα διαχειριστεί αυτή τη χώρα των 45 εκατομμυρίων την επόμενη μέρα. Εδώ δεν μιλάμε για Κρυμαία, κύριε Σαχίνη, ούτε για τον Ντονιέτσκ. Μιλάμε για την Ουκρανία. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνετε τα μεγέθη. Μιας και το λοιπόν, ναι. Γιατί σας το λέω αυτό? Διότι εδώ επέρχεται ο ρόλος των υπηρεσιών πληροφοριών, δηλαδή έχουν στρατολογήσει κόσμο ακόμα και από την τοπική αυτοδιοίκηση, αναφέρομαι στην ενδοχώρα της Ουκρανίας, για να μπορούν να διαχειριστούν την επόμενη μέρα. Εγώ σας λέω ότι καταλαμβάνουμε το Κίεβο, ότι αποφεύγουμε την κατάσταση Φαλούτζα, δηλαδή αυτό που λέμε πόλεμο σε αστική ζώνη, πόρτα-πόρτα. Mm. Πώς θα διαχειριστεί αυτή την κατάσταση την επόμενη μέρα? Δεν θα υπάρξει Αντάρτικο, δεν θα υπάρξουν δολιοφθορές. Αυτά υποτίθεται ότι το Γενικό Επιτελείο τα έχει επεξεργαστεί. Μάλιστα. Μένει να το δούμε. Πείτε μου τώρα, μιας και το θίξατε. Ο Ισραηλινός πρόεδρος μετά την Αθήνα στην Τουρκία. Πλέον όλοι μιλούν με όλους. Εννοείται ότι όλοι μιλούν με όλους. Έχουν αλλάξει τα πάντα. Μάλιστα. Από την εποχή που ξεκίνησε αυτή η υπόθεση, θυμάστε με τις συμφωνίες του Αβραάμ, με Εμιράτα και Σαουδική Αραβία.
το Ισραήλ έχει αυτό το θέμα. Ποιο είναι το θέμα? Ότι πρέπει πάντα να πατάει σε δύο βάρκες. Από τη μία χρειάζεται την Τουρκία. Να το ξεκαθαρίσουμε γιατί. Για τρίους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι το ενεργειακό. Μεταφορά φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη. Ο δεύτερος λόγος είναι το λεγόμενο γεωπολιτικό. Να σπάσουν δηλαδή οι δεσμοί της Τουρκίας με το Ιράν. Και ο τρίτος λόγος, κύριε Σαχίν, είναι θέμα ασφάλειας για το Ισραήλ, διότι η Χαμάς εδώ και αρκετά χρόνια έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Κωνσταντινούπολη μαζί με τους αδελφούς μουσουλμάνους της Αιγύπτου. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντική η Τουρκία για το Ισραήλ. Τι γίνεται τώρα με την Ελλάδα? Δεν μπορούμε να δυσαρεστήσουμε ούτε τους Κύπριους ούτε τους Ελλαδίτες, διότι η Ελλάδα αποτελεί καλό πελάτη για τις Ισραηλινές εταιρείες σε θέματα αμυντικού οπλισμού και λογισμικού software, και από την άλλη χρησιμοποιούμε τον εναέριο χώρο Ελλάδας και Κύπρου για να ασκούνται οι δικές μας ειδικές δυνάμεις. Αυτό λοιπόν είναι το στρατηγικό δίλημα του Ισραήλ. Ότι θέλει να είναι και με όλους, αλλά να μην δυσαρεστεί και κανένα. Μάλιστα. Εσείς είχατε πει και για την ανάγκη να υπάρχει, με άλλους όρους βέβαια, ένα εθνικό συμβούλιο ασφαλείας στη χώρα, όπως και μια υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικών προδιαγραφών. Μάλιστα. Εγώ τώρα σας το θέτω πολύ πιο συγκεκριμένα, κύριε Πικραμένα. Σε αυτή την εικόνα είναι δυνατόν να αποφεύγουμε να μιλάμε και εμείς ως χώρα, εγώ θα το πω γιατί μου στέλνουν εδώ από την Κύπρο επειδή κάναμε μια εισαγωγή, και η Κύπρος είναι δυνατόν να και η Κύπρος ως χώρα, ως συγκροτημένο κράτος, να μιλάμε για το τι υφίσταται από το 1974 και να ακούω ατάκες στη δημόσια σφαίρα? Δεν είναι το ίδιο, χειρότερο είναι, όχι δεν είναι το ίδιο, με νατοϊκά όπλα έκανε απόβαση η Τουρκία, για να μην ξεχνιόμαστε. Ελληνική μεραρχία απεσήρθη επίσης νατοϊκή, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, μη μου λένε εμένα δεν είναι το ίδιο, είναι χειρότερο. Είναι δυνατόν να μην το αξιοποιείς αυτό? Τώρα που έχει ανοίξει η συζήτηση, που έχει πέσει το ενδιαφέρον σε αυτά τα ζητήματα, εμείς το αφήνουμε ανεκμετάλλευτο? Μα αυτή αν θέλετε είναι η υποκρισία. Ποιος θα φανταζόταν, κύριε Σαχίνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση που δημιουργήθηκε για να αποφευθεί ο πόλεμος στην Ευρώπη, αναφέρομαι σε εποχή Σούμαν, έτσι, δεκαετία 50, αυτή τη στιγμή να χρηματοδοτεί την αγορά οπλισμού τον Ουκρανικό στρατό. Τι θέλω να πω? Ότι η Ουκρανία που δεν είναι στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρηματοδοτείται. Η Κύπρος που είναι μέλος κράτος και υποκατοχή δεν έχει πάρει ούτε χειροβομβίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Τώρα θέλω να ακούσετε δύο ερωτήματα ακροατών. Λέει, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Πικραμένε, απαντήστε πιο συγκεκριμένα. Πιστεύετε ότι υπήρξε δάκτυλος στην Ουκρανική κυβέρνηση να μην εφαρμόσει τις συμφωνίες του Μίνσκ 2, που ήταν τουλάχιστον ως αφορμή, να δεχτώ, λέει εδώ ο ακροατής, ότι δεν ήταν αιτία, ο πυροκροτητής των ενεργειών του Πούτιν? Κάποιος εμπόδιζε διαχρονικά 8 χρόνια αυτή την κυβέρνηση και την προηγούμενη να εφαρμόσει συμφωνίες του Μίνσκ 2, και ποιος? Αυτά νομίζω ελάχιστοι τα γνωρίζουν στον εσωτερικό κύκλο του Κιέβου. Η ουσία ποια είναι? Ότι ο Πούτιν για τους δικούς του εσωτερικούς λόγους έκρινε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνει κίνηση. Μην ξεχνάτε ότι το 2024 έχουμε προεδρικές εκλογές στη Ρωσία και με την λεγόμενη συνταγματική αναθεώρηση ο Πούτιν μπορεί να πάει μέχρι το 2036, δηλαδή να παραμείνει πρόεδρος. Λοιπόν, τώρα έπρεπε να κάνει την κίνηση για τους δικούς του εσωτερικούς λόγους. Το θέμα είναι ότι όταν κάνεις μία κίνηση με τέτοιο ρίσκο και βάζοντας την μπάρα τόσο ψηλά, πρέπει να έχεις 1, 2, 3, 4, 5, 6 εναλλακτικά σενάρια. Διότι αν δεν σου κάτσει, για να το πω λαϊκά, ο Πούτιν κινδυνεύει και ο ίδιος όχι μόνο να πέσει, αλλά μέχρι και να δολοφονηθεί μέσα στην ίδια τη Μόσχα. Εγώ ξέρετε πώς βλέπω αυτή τη διαδικασία. Τη βλέπω, θυμάστε την υπόθεση Βαλκύρια με τον Χίτλερ, όπου υπήρχαν στρατηγοί οι οποίοι είδαν ότι η κατάσταση χειροτερεύει και προσπάθησαν να το ρίξουν.
Αυτό λοιπόν προσπαθούν αυτή τη στιγμή κάποιοι ολιγάρχες, οι οποίοι χάνουν αυτή τη στιγμή δεκάδες εκατομμύρια ή εκατοντάδες εκατομμύρια από τις δημεύσεις και τις δεσμεύσεις των περιουσιών του στο εξωτερικό. Γι' αυτό σας λέω, έχει πολύ ψωμί υπόθεση. Ο Πούτιν το τερμάτισε και θα δούμε στις μέρες και στις εβδομάδες που θα ακολουθήσουν ακόμα και την ίδια του τη μοίρα, την προσωπική εννοώ. Λέει εδώ κάποιος, κύριε Πικραμένε, όμως ο κόσμος δεν είναι μόνο οι Ευρώποι και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τι λέτε για παράδειγμα για την Κίνα? Η Κίνα, αν είδατε στην αρχή, ήταν με τον Πούτιν. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αποφάσισε να απέχει από την, να μην τον στηρίξει ή να τον στηρίξει, αν θέλετε, με διακριτικό τρόπο. Η ουσία είναι ότι αν πραγματικά εφαρμοστούν οι οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία, η Ρωσία δεν έχει άλλη επιλογή παρά να γίνει οικονομικός δορυφόρος της Κίνας. Δηλαδή πού άλλου θα στρέψει το βλέμμα της, και αν το SWIFT πραγματικά της οδηγήσει πρόβλημα, μόνο με τα αποθέματα χρυσού που έχει αγοράσει τα τελευταία 4-5 χρόνια τα έχει διπλασιάσει σε σχέση με άλλες κεντρικές τράπεζες, και με τις σχέσεις με την Κίνα μόνο εκεί θα μπορέσει να επιβιώσει. Θέλω να πω ότι ακόμα και οι, αν θέλετε, οι πιο έγκριτοι αναλυτές σε θέματα γεωπολιτικής πλέον έχουν χάσει το έδαφος κάτω από τα πόδια τους, διότι το σενάριο που παίζει ουδείς το είχε προβλέψει. Θέλω να πω την έκταση και το βάθος αυτών που ζούμε και βιώνουμε σε καθημερινό επίπεδο. Λέει εδώ ο φίλος ο Σημεών, καλημέρα. Χθες συζητιόταν στην Ευρωβουλή άλλη μια έκθεση προόδου της Τουρκίας για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για την ειρήνη στην Ουκρανία, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλάει προκλητικά για ανεπίλητη σύγκρουση στην Κύπρο. Ούτε για εισβολή, ούτε για κατοχή της Τουρκίας. Καταλάβατε, κύριε Πικραμένε. Κύριε Σαχίνη, επειδή διευθύνω το τμήμα ερευνών της CP Consulting, είναι εταιρεία με έδρα στη Μασσαλία, έχουμε ετοιμάσει και θα προβάλλουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες τους επόμενους μήνες, πιστεύω μετά την υπόθεση της Ουκρανίας, τη χρηματοδότηση, τα δισεκατομμύρια που έχει λάβει ο μηχανισμός του Ερντογάν από το 2002 μέχρι τώρα. Για αν ένα πράγμα θα πω στους ακροατές σας, η γραφειοκρατία των Βρυξελών δεν την ενδιαφέρει καθόλου αν ανοίγουν ή κλείνουν κεφάλαια διαπραγμάτευσης με την Τουρκία. Ακόμα και κεφάλαια που δεν έχουν καν ανοίξει στην Τουρκία για το θέμα της λεγόμενης ένταξης, χρηματοδοτείται η Τουρκία. Το πιστεύετε, καταλαβαίνετε για τι σχιζοφρένεια μιλάμε. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε με μια ερώτηση, ήρθε στον παρόδο, μιας και σας έχουμε συχνότητα σήμερα. Κοιτάξτε, φαινομενικά έχουμε δύο γεγονότα το τελευταίο διάστημα. Στην Κερίνια σκοτώσαν, κατά τις δικές τους αναφορές, δεν λέω εγώ κάτι δικό μου, τον Φαλγιαλή ως μαφιόζο, μάλιστα. Ναι. Και ήδη έχουμε και το αίτημα έκδοσης του Πεκέρ, ο οποίος άλλοτε ήταν φίλος του καθεστώτος, τώρα του ιτάρει διαρκώς διάφορα για τον Ερντογάν και το σύστημα. Ζήτημα πρώτο, πιστεύετε ότι η προσέγγιση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα οδηγεί στην έκδοση του Πεκέρ και είναι ο κρίσιμος κρίκος αυτός, και ποιος θα είναι ο ρόλος του οργανωμένου εγκλήματος στην προεκλογική περίοδο, που θα μπει και η Τουρκία? Ο Πεκέρ θα εκδοθεί στην Τουρκία, είναι θέμα εβδομάδων, αν θέλετε λόγω Ουκρανίας μηνών, είναι μαρίδα, είναι πολύ μικρό ψάρι στον deal Εμμυράτων Ερντογάν. Τα Εμμυράτα θέλουν να ρίξουν πολύ χρήμα, γιατί έχουν ρευστό στη λεγόμενη αμυντική βιομηχανία και ιδιαίτερα στις λεγόμενες κρατικές αμυντικές εταιρείες της Τουρκίας, όπως είναι η Havelsan, η Aselsan κλπ. Θα εκδοθεί διότι είναι ένα μικρό αγκαθάκι, αν θέλετε, στις σχέσεις των δύο χωρών. Δεν έχει σχέση η δολοφονία Φαλγιαλή στην Κερίνια με τον Πεκέρ άμεσα. Από ό,τι διαβάζω, επρόκειτο για χρήματα γύρω στα 200 εκατομμύρια δολάρια τα οποία χρωστούσε ο Φαλγιαλή σε εμπόρους που εμπλέκονται στο εμπόριο κοκαίνης από Κολομβία, Βενεζουέλα, Συρία. Αλλά τι γίνεται, η έκδοση του Πεκέρ από τη μία,
η δολοφονία του Φαργιαλή από την άλλη, ουσιαστικά τι κάνει, δημιουργεί μια αναδιάταξη εντός του λεγόμενου οργανωμένου εγκλήματος, στο οποίο οργανωμένο έγκλημα, πάντα τα ημεία, σας το λέω, σημειώστε το, θα το ξαναδούμε στο μέλλον, θα έχει ο Τσακιτζή, ο οποίος Τσακιτζή βρίσκεται και αυτός στα κατεχόμενα στην Κύπρο, είναι κολλητός του Ντεβλέτ Παχτσελή, των Γκρίζων Λύκων, και μάλιστα είχε ο ίδιος επίσημα επισκεφτεί τον Παχτσελή στα γραφεία του κόμματος στη Βουλή στην Άγκυρα. Εν ολίγης, αυτές λοιπόν οι αλλαγές, οι τεκτονικές αλλαγές, έτσι, οι τεκτονικές αλλαγές εντός του οργανωμένου εγκλήματος θα παίξουν ρόλο μέχρι και τις προεδρικές εκλογές στην Τουρκία. Διότι το οργανωμένο έγκλημα στην Τουρκία δεν είναι υπόγειο, είναι θεσμικό. Αυτό να το καταλάβουμε. Κώστας Πικραμένος, θα τα ξαναπούμε. Τον ευχαριστώ θερμά για την άλλη ανάγνωση των γεγονότων και μέσα από το δέδαλο των λεγόμενων μυστικών υπηρεσιών. Καλημέρα στη Μασαλία.